Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η νέα σιδηρά κυρία των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, Τάλσι Γκάμπαρτ, η επιλογή της οποίας προκαλεί νέο πονοκέφαλο στην Άγκυρα. Πρώην δημοκρατική με ακραίες θέσεις έχει κατακεραυνώσει τον Ερντογάν και τις πολιτικές του σε πλήρη αντίθεση με τα εγκομιαστικά σχόλια που έχει επιφυλάξει για την Ελλάδα. Μια βετεράνος των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται από τον πρόεδρο Τραμπ Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, με αποστολή της να επιβλέπει τις 18 μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη Αμερικανίδα βουλευτής με καταγωγή από τη Σαμόα, η πρώτη Ινδουίστρια βουλευτής στα χρονικά, η νεότερη βουλευτής Χαβάης με το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν έχει συνηθίσει να μασάει τα λόγια της όσον αφορά την Τουρκία. One of the foremost is the role that Turkey plays in countering the security interests of the region and of the United States to a point where it's clear, in my view, that they are a NATO ally in name only. Έχοντας θητεύσεις στις Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Τάλσι Γκάμπαρτ τιμάται το 2019 από την Ελληνοαμερικανική κοινότητα με το βραβείο Περικλής και μιλάει για τις εμπειρίες της από την πρώτη της επίσκεψη στην Ελλάδα. Even as this crisis has cost much of the Greek people, even as this has become a great challenge, what I saw and I felt was a great generosity and warmth of spirit coming from the people of Greece. Με εκτενή στρατιωτική θητεία στα πεδία της μάχης Ιράκ και Αφγανιστάν, η Γκάμπαρτ επισκέπτεται στις αρχές του 2017 τη Συρία. Μιλάει με τραυματίες πολέμου και πρόσφυγες, αλλά δέχεται κριτική για την απόφασή της να συναντηθεί με τον αιμοσταγή ηγέτη της Συρίας, Μπασάρ Αλ-Άσαντ. If we are not willing to meet with adversaries, potential adversaries, in the pursuit of peace and security, the only alternative is more war. That's why I took that meeting with Assad. Η αντιπολεμική της στάση εκφράζεται μόλις αρχίζει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου φαίνεται να παίρνει ίσες αποστάσεις από Ουκρανούς και εισβολείς. Presidents Putin, Zelensky and Biden, it's time to put geopolitics aside and embrace the spirit of aloha, respect and love for the Ukrainian people, by coming to an agreement that Ukraine will be a neutral country. No military alliance with NATO or Russia. Η Γκάμπαρτ καταγγέλει τους πολιτικούς που, όπως λέει, στέλνουν άλλους στρατιώτες να σκοτωθούν σε ανοφελείς πολέμους. Dick and Liz Cheney are always eager to go and waste the precious lives of our brave men and women in uniform, sending them off to go fight in stupid military adventures. And yet they themselves are too cowardly to put themselves in a position where the enemy's guns are pointed at them, with their lives at risk. Εκλεγμένη βουλευτής Χαβάης με το Δημοκρατικό Κόμμα έρχεται σε ρήξη με την ηγεσία του και τελικά αποχωρεί αφού πρώτα διεκδικεί ως υποψήφια το χρήσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Αρχίζει να συμμετέχει στα ρεπουμπλικανικά δρόμενα πετώντας καπελάκια σε συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ. Ενσωματώνεται πλήρως στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών μόλις ένα μήνα πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. I'm proud to stand here with you today, President Trump, and announce that I'm joining the Republican Party. Την παραμονή των εκλογών καταγγέλει στοχοποίησή της από την κυβέρνηση Biden. The Harris-Biden administration have added me to a secret domestic terror watch list. The very day after Kamala Harris was endorsed by Joe Biden. Λίγο μετά την νίκη Τραμπ, καλεσμένη στο Fox News, ερωτάται αν θα δεχόταν μια θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. This is up to President Trump. Obviously, he's looking to assemble a team right now. If he asks me to serve in a position where I feel I can be effective to help him carry out his objectives, of course, I'd be honored to do that. Λάτρης του σερφ από τα νιάτα της, στον Ειρηνικό, στη Χαβάη. Η Γκάμπαρτ δεν διστάζει να καβαλήσει το κύμα της εκλογικής επιτυχίας Τραμπ και να βουτήξει στα βαθιά νερά της πολιτικής. Τώρα επιχειρεί να δαμάσει και τα νερά του Ατλαντικού, αλλά και τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ.